μέσα στο Καραϊσκάκι και θα ολοκληρωθεί την επόμενη Πέμπτη στο Παρίσι με τον αγώνα του κυπέλου Κυπέλλοχων Ευρώπης. Σήμερα πάντως στην Ριζούπολη η ΑΕΚ πέρασε στιγμές αγωνίας αφού ο Απόλλωνας είχε, κάνει ζημιά τον τελευταίο καιρό και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, την κρατούσε την ΑΕΚ μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο στο 1-1. Στο τέλος την ένωση την έσωσε ο Ντένις Νικολαίδης. Μίνι Φιλαδέλφια θύμιζε σήμερα η Ριζούπολη στην κόντρα της ΑΕΚ με τον γείτονά της Απόλλωνα. Τρεις στόχους, πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Θα αντέξει, πιστεύεις, αυτούς τους στόχους? Εγώ πιστεύω ότι φέτος η ομάδα θα αντέξει και πραγματικά θα χτυπήσει και τους τρεις στόχους μέχρι το τέλος. Το σημερινό παιχνίδι πώς το βλέπετε? Όπως πάντα διπλό. Όπως πάντα διπλό. Η μόνη μας απορία είναι γιατί γίνεται στο βοηθητικό γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και δεν γίνεται εκεί μέσα να μαζευτούν όλοι μαζί. Να χαρούν και αυτοί. Το παιχνίδι με την Paris Saint-Germain, την Πέμπτη. Θέλω να πιστεύω ότι θα σημειώσουμε ένα τέρμα για να έχουμε το αβαντάζ της ρεβάνς. Πιστεύω ότι αν η ΑΕΚ παίξει όπως μπορεί θα περάσει. Κύριε Νικολάου, είσαστε ένας από τους παίκτες που είχαν παίξει την περίοδο 76-77 με την ΑΕΚ στους 4 του UEFA. Η ΑΕΚ τώρα ένα βήμα πριν τους 4 ενός ευρωπαϊκού κυπέλου. Την εκτίμησή σας για το παιχνίδι με την Paris Saint-Germain την Πέμπτη? Τα παιχνίδια αυτά είναι απρόβλεπτα, ιδίως σε μια εποχή όπως είναι η σημερινή, που η δυναμικότητα των ομάδων δεν είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι, μάλλον η διαφορά δυναμικότητας δεν είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Και πιστεύω ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες, εννοώντας το αν βρεθούμε σε καλή μέρα, έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε το αποτέλεσμα που μας ενδιαφέρει. Αν γίνει το αντίθετο, βρεθούν αυτοί σε καλή μέρα και εμείς όχι, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ο τριπλός στόχος, πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, πιστεύετε να τον αντέξει η ΑΕΚ? Το ευχάριστο είναι ότι η ομάδα έχει έναν τριπλό στόχο. Το ότι και στα τρία, σε και στις τρεις μεγάλες διοργανώσεις συμμετέχει. Και αυτό είναι επιτυχία ήδη το ότι βρισκόμαστε εδώ. Τελικά εκτελεί ο Μπορμπόκης, η μπάλα κόρνερ από την απόκριση του Χαλκιά. Η παλιά είναι για τον Θωμαίδη και δεν είναι καθόλου άσχημη. Κοντά του Κωστένογλου, η παλιά τώρα για τον Ντικουμέ. Πέναντι του ο Ντόμπος που έχει κληθεί να καλύψει το κενό του Μανολά. Ο Καραγκούνης θα κάνει ένα σουτ, η μπάλα out, το πρώτο σουτ για τον Απόλλωνα στο 8ο λεπτό της συνάντησης. Η κετσπάγια για τον Σαβέσκι. Κοντά του Καραγκούνης, Σαβέσκι, ωραία για τον Κωστή. Η φάση τώρα για την ΑΕΚ με τον Χρήστο Κωστή να σουτάρει. Η κόντρα πάνω στο σώμα του Αλέξη. Χάνεται ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η φάση συνεχίζεται. Νικολαίδης με τον Κωνσταντινίδη. Έχει έρθει στην φάση ο Κασάπης που χάνει και αυτός. Και από τους παίκτες του Απόλλωνα πάνω στον Μπορμπόκη για τη σέντρα τώρα. Η μεγάλη ευκαιρία και το πέναλτι βέβαια. Ο Αλέξη έβαλε το χέρι. Πρώτου Σαβέσκι, έχουμε το πέναλτι για την ΑΕΚ. Και την κάρτα στο 10ο λεπτό. Ο Θοδωρής Αλέξης έβαλε το χέρι πριν η μπάλα φτάσει στο Σαβέσκι. Τον είδε ο Παπουτσέλης. Και σπάγια, αποκρούει ο Χαλκιάς. Χάνεται το πέναλτι για την ΑΕΚ στο 10ο λεπτό. Η απόκρουση του Χαλκιά που έπεσε στην αριστερή του γωνία σε αυτό το όχι τόσο δυνατά εκτελεσμένο πέναλτι από τον Τιμούρ και σπάγια. Μπορμπόκης. Να η παλιά για τον Μαρτσέλο, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μαρτσέλο στόνει στον Κωστή το 1-0. Το 1-0 με τον Χρήστο Κωστή στο 16ο λεπτό. Από την υπέροχη πάσα του Μαρτσέλο που έδειξε διάθεση ομαδικότητα σε αυτή τη φάση. Ο Κωστής επιστρέφει στα γκολ στο πρωτάθλημα. Αλέξης με τον Κασάπη. Ο Αλέξης περνάει, βγάζει μια σέντρα. Και η ισοφάριση από τον Γιάννη Θωμαίδη. Δεν πρόλαβαν να πανηγυρίσουν οι οπαδοί της ΑΕΚ και ο Γιάννης Θωμαίδης ισοφαρίζει στην επόμενη ακριβώς φάση. Δεν έχει συμπληρωθεί καν
Ένα λεπτό από τον γκολ της ομάδας του Ραβούση. Ο Αλέξης πέρασε τον Κασάπη, έβγαλε τη σέντρα και εκεί ο Θωμαίδης, πρώτον αμυντικών, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Ατματζίδη. Να ο Μαρτσέλο και πάλι, προσπαθεί ο Βραζιλιάνος, πλασάρει η απόκριση του Χαλκιά, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 19. Μπορμπόκης, ωραία παλιά για τον Κετσπάγια, ο Γεωργιανός θα φέρει στο δεξί ένα σουτ, ο Χαλκιάς αποκρούει. Δικουμέ. Το Μαΐδη συμπαλιά για τον Αλέξη. Να ο Απόλλων και πάλι. Με τον Αλέξη να φέρνει στο αριστερό ένα σουτ πάνω στον Ντόμπος. Δεν σταματάει η φάση. Ο Καραγκούνης για τον Έρακ. Σακελαρίδης, η σέντρα, επικίνδυνες καταστάσεις και δεν προλαβαίνει ούτε ο Θωμαίδης, ούτε ο Ντικουμέ. Το τείχος από δύο παίκτες του Απόλλωνα. Εκτελεί ο Μπορμπόκης. Δεν βγαίνει ο Χαλκιάς. Η κεφαλιά out από τον Νικολαίδη. Για τον Κετσπάγια, η αδράνεια των παικτών του Απόλλωνα. Ο Κετσπάγια περνάει από τον Αποστόλου. Η ευκαιρία, η απόκρουση από τον Χαλκιά που σώζει τον Απόλλωνα σε αυτή τη φάση δύο λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Κύριε Αντωνιάδη, ο Απόλλωνας δυσκολεύει την ΑΕΚ, κρατάει γερά. Πράγματι, μετά από το 1-0 που φάνηκε ότι η ΑΕΚ θα περάσει ένα ευχάριστο απόγευμα, μετά το 20 λεπτό ο Απόλλωνας ισορρόπησε και δυσκολεύει την ΑΕΚ. Τα τελευταία είναι περίπου με ίσες ευκαιρίες και για τον Απόλλωνα και για την ΑΕΚ. Βέβαια, η ΑΕΚ παρουσιάζεται πιο επικίνδυνη πάντα στις επιθέσεις. Θα δούμε το δεύτερο ημίχρονο, είναι καλύτερο. Πρέπει να μάθει στο πρώτο ημίχρονο. Βλέπουμε τον κόσμο της ΑΕΚ να δυσαρεσκεί για τη διατησία που θέλει. Είχε μερικά ατυχή νομίζω σφυρίγματα, αλλά και για τις δύο ομάδες. Και για τις δύο ομάδες, όχι μόνο για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω, ίσως ήταν ανθρώπινα λάθη. Δεν ήταν πάντως σφυρίγματα που διαμόρφωσαν κάποιο αποτέλεσμα. Ο Χρήστος Βασιλόπουλος έπαιξε από το 1986 μέχρι το 1993 στην ΑΕΚ. Πώς βλέπει ένας βετεράνος το σημερινό παιχνίδι με τον Απόλλωνα? Το παιχνίδι είναι δύσκολο, γιατί ο Απόλλων είναι και αυτός στο γκρουπ της επικίνδυνης ζώνης. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσει η ΑΕΚ ακόμα την απόδοσή της για να κερδίσει. Τι θυμάσαι από εκείνα τα χρόνια στα παιχνίδια του Απόλλωνα με την ΑΕΚ εδώ στη Ριζούπολη? Στη Ριζούπολη θυμάμαι ότι περνάγαμε νικηφόρα. Αλλά θυμάμαι ένα συγκεκριμένο παιχνίδι το 88-89 που είχαμε χάσει από τον Απόλλων και παραλίγο να χάσουμε το πρωτάθλημα. Αυτό μου έχει μείνει χαρακτηριστικά από τις αναμετρήσεις Απόλλων ΑΕΚ. Καραγκούνης για τον Απόλλωνα. Για τον Ντικουμέ που περνάει από τον Βλάχο. Δεν υπάρχει παράβαση, λέει ο Παπουτσέλης. Ο Ντικουμέ τελικά δεν μπορεί να γυρίσει την μπάλα. Κοπιτσί στην πρώτη επαφή την μπάλα. Βγάλει μια σέντρα. Μαχαιρίδης θα κάνει κεφαλιά, η ευκαιρία για την ΑΕΚ χάνεται. Τελείωσε Σαβεύσκη, δεν πήγαν την κεφαλιά Μπορμπόκης. Ένα σουτ από τον Κωστένογλου, αποκρούει ο Χαλκιάς. Τώρα η ΑΕΚ βιάζεται, 8 λεπτά απομένουν. Από τον Κοπιτσί στον Μπορμπόκη. Εκείνος κρατάει την μπάλα. Μπαλιά για τον Νικολαίδη, να ο Νικολαίδης μέσα στην περιοχή και τον γκολ. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη, το 1-2 στο 82ο λεπτό, το 17ο γκολ του Νικολαίδη στο πρωτάθλημα. Ο Νικολαίδης που σκοράρει για δεύτερη συνεχή φορά στο πρωτάθλημα και για τρίτο συνεχή αγώνα μέσα σε μια εβδομάδα και λυτρώνει την ΑΕΚ 8 λεπτά πριν από τη λήξη. Σαβεύσκι μαρκάρεται, αφήνει το πλεονέκτημα ο Παπουτσέλης και Τσπάγια. Περιμένει ένα στήριγμα. Να ο Νικολαίδης που παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, το σουτ. Ο Χαλκιάς αποκρούει. Ακόμη μια ευκαιρία για την ΑΕΚ. Κεφαλιά από τον Παυλόπουλο. Και Τσπάγια. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Το σουτ του και Τσπάγια. Out. Αντώνη Δαμίγο, προσπαθήσατε αλλά δεν τα καταφέρατε να σταματήσετε την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε τουλάχιστον 6-7 ελλείψεις και οι περισσότεροι παίχτες που λείπαν ήταν και αμυντικοί. Πιστεύω η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη από τα παιδιά. Μπορούσαμε να είχαμε πάρει το βαθμό της οπαλίας, αλλά όπως και στον πρώτο γύρο, έτσι πάλι στα τελευταία 5 λεπτά δεχτήκαμε ένα γκολ και χάσαμε. Πιο βασικό ήταν για μας ότι κερδίσαμε το παιχνίδι. Εύκολα, δύσκολα. Πήραμε τις 3 βαθμούς που χρειαζόμαστε. Σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι με τέτοια γήπεδο και με τέτοιο
μπάλα που έπαιζε η Απόλλωνα θα ήταν σίγουρα πολύ μεγάλη επιτυχία για μας που κερδίσαμε παιχνίδι και πήραμε 3 βαθμούς. Η αντίπαλό σας την Πέμπτη, η Παρίσι Σεν-Ζερμέν, αποκλείστηκε από το κύπελλο Γαλλίας από ομάδα τέταρτης εθνικής. Θα βοηθήσει το έργο σας? Όχι, δεν νομίζω ότι θα μας βοηθήσει σε τίποτα. Είναι δύσκολο παιχνίδι, δεν είναι πανίστασμένο ούτε Απόλλωνας, ούτε Ολυμπιακός και ούτε καμία άλλη ομάδα. Είναι μια μεγάλη ομάδα. Και πρέπει να προσπαθήσουμε να παίξουμε στη Παρίσι, να έχουμε κάποιες ελπίδες όταν θα έρθουμε εδώ στην Αθήνα. Να ξεκινήσω με μια ευχή, που νομίζω ότι δεν είναι μόνο ευχή δική μου, αλλά είναι ευχή όλης φιλάθλης Ελλάδος. Να πάει καλά η ΑΕΚ την Πέμπτη, να προχωρήσει στην επόμενη φάση, γιατί νομίζω ότι πάνω απ' όλα είναι για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για το σημερινό παιχνίδι, έδωσα συγχαρητήρια στα παιδιά. Είχαμε και πολλές και σημαντικές ελλείψεις. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από μια ομάδα σαν και εμάς, όταν λείπει ένας, είναι πρόβλημα. Πόσο μάλλον σήμερα που λείπανε 6. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά να κάνουμε ακόμα ένα αποτέλεσμα που θα κάνει να μιλάει όλη η Ελλάδα. Δεν τα καταφέραμε γιατί αυτό μπορεί να οφείλεται ίσως και στην ικανότητα τη μεγάλη του Νικολαίδη. Αλλά από εκεί και πέρα εγώ ήμουν ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Ο Απόλλωνας απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι ένας αξιόλογος αντίπαλος και δικαιολόγησε σήμερα και τα αποτελέσματα που έφερε στις τελευταίες αγωνιστικές απέναντι στο Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αποτελέσματα τα οποία δεν βασίζονται στη τύχη αλλά στις δυνατότητες που έχει η ομάδα. Αυτά λοιπόν.